είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την που ξαναανέλαβα πρόεδρος στη ΔΕΤΙΣΕ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος το πρότεινε, όσο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι υπερψήφισαν την πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Στο διατάφτα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τόσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ήταν και σε προηγούμενες δημοτικές θητείες, ότι από το 2011, που εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης, η ΔΕΠΕΔΑΣ και μετέπειτα ΡΕΔΙΣΕ, εδώ και 7 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να βάλει στα ταμεία της νόμιμα επιχορήγηση από τον ΟΤΑ, ο οποίος την λειτουργεί. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δημοτική επιχείρηση να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχει, και μία από αυτές είναι το να πληρώνουμε την Τίτζια για να μπορεί να εκπέμπει το σήμα της γεωτηλεόρασης. Θα ήθελα επί την ευκαιρία να ενημερώσω το Σώμα ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, συγκεκριμένα την 21η Μαρτίου συναντηθήκαμε με έναν εκ των συντακτών του νομοσχεδίου αλλαγής του Καλλικράτη, τον κύριο Σερμπέτη, και καταφέραμε να βάλουμε στο προσψήφιση νομοσχέδιο άρθρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δική μας δημοτική επιχείρηση πρωτίστως. Ένα από αυτά είναι η επιχορήγηση, η οποία θα προβλέπεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 1988, που αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έλεγε ότι οι επιχειρήσεις των Δήμων, οι οποίοι έχουν συστήσει ή λειτουργούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, μπορούν να επιχορηγούνται άμεσα από τον, χωρίς πρόβλημα από τον νόμο, από το Δήμο. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω την έκπληξη του κυρίου Σερμπέτη, όταν του είπαμε ότι καταρχάς συναντηθήκαμε μαζί με ραδιόφωνα τον 1984 από το κανάλι του Νέου Ηρακλείου και το κανάλι του Πειραιά. Πριν από αυτό ήδη είχαμε καταθέσει εμείς ένα τεράστιο φάκελο στον κύριο Σερμπέτη και του εξηγούσαμε όλα όσα συμβαίνουν με τη δική μας τη δημοτική επιχείρηση. Και θέλω να σας μεταφέρω την έκπληξή του όταν του είπα ότι έχουμε μία αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου στον ένα νομό, νομό Δωδεκανήσου, επιχορηγείται η δημοτική επιχείρηση, ενώ η δική μας δεν επιχορηγείται. Με ρώτησε γιατί, του είπα και αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να μου λύσετε εσείς το πρόβλημα. Θέλω επίσης να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται έχουμε συνάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι το θέμα το οποίο προκύπτει με την υποβάθμιση καταρχάς του σήματος της Αιγαίου Τηλεόρασης, αλλά και με το μαύρο, είναι ότι ενδεχομένως, διότι ο νόμος δεν είναι σαφής στο συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως μετά από ένα μήνα μαύρου υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε την άδεια σε αυτόν ο οποίος μας την έχει παραχωρήσει, δηλαδή στο κράτος, την προσωρινή έστω. Θέλω επίσης να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται καταθέτουμε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Τίτζια, διότι περιμένουμε με το σκεπτικό ότι περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή την οποία είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση και την παρέπεψε στο εφετείο Αιγαίου στη μεταβατική έδρα εδώ της Ήρου. Να σας πω ότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Να σας πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Θέλω να πω ότι από ό,τι έχετε παρατηρήσει,
από τους 4 τηλεοπτικούς σταθμούς των Κυκλάδων, οι οποίοι εξέπεμπαν το σήμα τους μέσω της DGR, αυτή τη στιγμή εκπέμπουν πρόγραμμα 2, ο ένας εκπέμπει μαύρο και ο τρίτος, αν κάνετε αναζήτηση, δεν θα το βρείτε πουθενά. Θεωρώ ότι δεν αξίζει κάτι τέτοιο στο τηλεοπτικό τοπίο των Κυκλάδων. Και επίσης θέλω να πω ότι σε περίπτωση κλείσει η Αιγαίο τηλεόραση, κάτι το οποίο απεύχομαι και προσπαθώ να μην γίνει, είναι για τη βόμβα την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Γιαλόγλου να σκάσει στα χέρια μου όταν ήταν για τη ψήφιση για το πρόσωπό μου, για τον πρόεδρο στην επιχείρηση. Κάποιοι οποίοι χαίρονται, να μην χαίρονται διότι θα επομιστούν το βάρος και των άλλων 2 σταθμών οι οποίοι έκλεισαν. Και θέλω να κλείσω, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι εγώ δεν μέμφωμαι κανέναν και ότι όταν μιλάω, μπορεί να μην λέω ονόματα, αλλά να καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Θέλω να πω για τον κύριο Στρογγύλη, ο οποίος είπε ότι εγώ διανέμω δελτία τύπου και διχάζω την κοινωνία. Δεν διχάζω κανέναν. Όταν ήρθε η ειδοποίηση για το δικαστήριο, το οποίο έχουμε στις 30 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μετά μεσημβρίας, το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποιείται στην εταιρεία ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ΑΕ με διακριτικό τίτλο Σύρος TV1 ως έχουσα δικαίωμα στην παρέμβαση. Όπως επίσης και στην 1η Δεκεμβρίου του 2014 έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου αναφέρει χαρακτηριστικά θέμα η διοικητική προσφυγή του κ. Κομνηνού Στρογγύλη. Εγώ είμαι εδώ για να διασφαλίσω τα συμφέροντα μιας δημοτικής επιχείρησης, στην οποία έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι πρόεδρος με 2 διαφορετικούς δήμους και 3 διαφορετικούς δημάρχους. Όπου ξεκίνησα τα βήματά μου το 1988, εκεί που είμαι άμυστος και θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος να διασφαλίσω αυτά τα συμφέροντα. Οι καιροί είναι δύσκολοι και θέλω να πω το εξής, κλείνοντας. Δεν είναι κακή μια επιχείρηση αν κάποιος τη θεωρεί ανταγωνιστική, αλλά από την άλλη είναι καλή όταν θέλει να συστεγαστεί μαζί μας για να μειώσει τα δικά της λειτουργικά κόστη. Με αυτό θέλω να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε και αν δεν έχω καλύψει κάποιον. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραουζέο για τη συμμετοχή του και πραγματικά για την πλήρη ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Στρογγύλης θέλει να τοποθετηθεί επί προσωπικού μόνο, κύριε Στρογγύλη. Επιτρέψτε μου. Έτσι. Γνωρίζουμε όλοι το κόλλημα που ενδεχομένως έχετε για τέτοιες περιπτώσεις, όμως επί προσωπικού δεν είναι το λόγο. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά όλη την ανεπάρκεια και την ανικανότητα όλων των διοικητικών συμβουλίων αυτής της δημοτικής επιχείρησης επί πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να τη φορτώνουν σε μια προσφυγή νόμιμη την οποία υπέβαλα εγώ εν έτη 2011 βάσει συγκεκριμένων νομοθεσιών και να βλέπω σήμερα ότι αυτός ο κομβικής σημασίας φορέας σήμερα εξαιτίας του οικονομικού προβλήματος που με δόλο δημιουργεί ιδιώτης στην επιχείρηση του Δήμου. Και ρωτώ λοιπόν εγώ τις εκάστοτε διοικήσεις αυτής της δημοτικής επιχείρησης πότε άγγιξαν πραγματικά με ζέση, με ενδιαφέρον για να βελτιώσουν τα οικονομικά αυτής της επιχείρησης και να είναι πραγματικά βιώσιμη. Πάντοτε κρατικοδίαιτη και μέχρι σήμερα ακόμη αυτή η επιχείρηση χρηματοδοτείται από το Δήμο. Έμεσα, κύριε Πρόεδρε. Όπως μία σειρά ερωτημάτων, και αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι το αυτονόητο, το οποίο θα έπρεπε όλα τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων να είχαν υπόψη τους. Να γίνει ένας έλεγχος στην οικονομική διαχείριση επί πολλά έτη σε αυτή τη δημοτική επιχείρηση. Πώς λοιπόν σήμερα μου καταλογίζουν δόλο εμένα ότι δεν θέλω μια δημοτική επιχείρηση και ξεφεύγετε από το προσωπικό. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Πρόεδρος εδώ, ο οποίος τυχαίνει να είναι πρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης.
ότι θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής επιχείρησης που τυχάνει να είμαι εγώ πρόεδρος, εάν αυξηθούν τα τέλη της Ντιτζέα. Η ίδια η διοίκηση υπέγραψε μια συγκεκριμένη σύμβαση με την Ντιτζέα. Δεν ήξεραν τι υπέγραφαν. Αλλά βέβαια αυτή η διοίκηση θα πρέπει να λογοδοτήσει τα δημοτικά συμβούλια. Να σας προστατέψω θέλω, μην πείτε κάτι περισσότερο. Μόνο επί προσωπικού, σας απάντησα εξ αρχής.